Γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του προστάτη μας, του Οσίου Θεοδόρου, που ήρθε από την κορώνη της Μεσσηνίας και ασκήτευσε και αγίασε εδώ στα Κύθυρα. Ο Όσιος Θεόδωρος θεωρείται οικιστής των Κυθύρων, γιατί όταν ήρθε ήταν σχεδόν ερημωμένα τα Κύθυρα λόγω των επιδρομών των Αγαρινών. Οπότε, επειδή συνέπεσε κατά την περίοδο του θανάτου του και λίγο αργότερα ο Νικηφόρος Φωκάς να διώξει τους Σαρακινούς με το στόλο του, οπότε η ναυσιπλοεία ήταν ευκολότερη αργότερα, έτσι άρχισαν να έρχονται έπικοι και το νησί να ξανακατοικείται. Εδώ έχουμε μια πολύ πολύ σπουδαία ιστορία. Το μνημείο αυτό είναι σημαντικότατο, έχει πάνω από 1000 χρόνια ιστορία και πάντα επηρέαζε με την παρουσία του ως Υιός μας την κοινωνική και ιστορική ζωή των Κυθύρων. Εδώ όταν ασκήτευσε, μετά από λίγους μήνες ασθένησε και πέθανε και σε ένα όστρακο έγραψε πάνω «Εγώ, ο Διάκονος Θεόδωρος, αποθυμίσκω σήμερα του Αγίου Επιφανίου ημέρα στις 12 Μαΐου». Γι' αυτό ξέρουμε ότι πέθανε τότε και γι' αυτό γιορτάζουμε τότε τη μνήμη του. Από τα θαύματα που προέρχονταν από τα οστά του, αγίασε και έγιναν δύο φορές προσπάθειες να πάρουν τα λείψανά του στην Κωνσταντινούπολη. Οι Κωνσταντινούπολίτες που εκείνο τον καιρό οι αυτοκράτορες μάζευαν όλα τα άγια λείψανα, δεν τα κατάφεραν επειδή τους έπιασε τρικυμία στα μισά προς τον κάβο μαλλιά και ένας άνθρωπος, ένας καλόγερος βρέθηκε μπροστά που τους είπε να επιστρέψετε το σώμα μου εκεί που το βρήκατε. Στη δεύτερη φορά που επιχείρησαν πάλι να τα πάρουνε, είχε αποκοπεί το κεφάλι και πήραν μόνο το κεφάλι. Τα υπόλοιπα, τα οστά τα έθαψαν εδώ, αλλά πάλι προς την πλεύση προς τον Μαλαία τους έπιασε τρικυμία. Ο Όσιος είπε να επιστρέψετε, να με επιστρέψετε στον τόπο που με βρήκατε. Εκείνοι επέστρεψαν και επέστρεψαν την Κάρα, την οποία έχουμε τώρα εδώ δίπλα μας και τιμούμε και δοξάζουμε και από αυτήν προέρχονται πολλά θαύματα. Θεωρείται θεραπευτής, γι' αυτό και στο τροπάριό του λέει ότι θεραπεύει πάση τη άμαση. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, συνδέοντας την αρχαιότητα με τον χριστιανισμό και την τωρινή πραγματικότητα. Εδώ στη γύρω περιοχή υπήρχε αρχαίο Ασκληπείο, ο Όσιος είπαμε θεραπεύει, αλλά και αργότερα επηρέασε με την παρουσία του τον χώρο και τα Κύθυρα. Στα 1457 ένας άσημος καλόγερος ο Χυλάς γράφει ένα σπουδαίο ντοκουμέντο που είναι έκθεση προς τους ενετούς διαμαρτυρόμενους, γιατί κάτι παπάδες νοταράδες είχαν καταπατήσει τα κτήματα του Οσίου τριγύρω και τα έδιναν πρίκα στις θυγατέρες τους και στις εγγονές τους. Αυτός λοιπόν ο καλόγερος γράφει την αναφορά του αυτή παραπονούμενος και ζητώντας από τους ενετούς διοικητές να παρεύουν για να τακτοποιήσουν τα πράγματα. Αυτή η 16σέλιδη αναφορά που έχει μείνει με το όνομα χρονικό του Χυλά μας δίνει πολυτιμότατες πληροφορίες για την κοινωνική ζωή των Κυθύρων εκείνα τα χρόνια, στο Μεσαίωνα. Και αυτή η αναφορά μαζί με ένα άλλο ντοκουμέντο που είναι ο βίος του Οσίου Θεοδόρου, χειρόγραφο και αυτά, είναι τα σπουδαιότερα ντοκουμέντα για την ιστορία, την παλιά ιστορία των Κυθύρων. Το χρονικό του Χυλά εσώθη γιατί βρέθηκε στην βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Από εκεί έχουμε πάρει το αντίγραφο που θα το δείξουμε στην παρουσία που θα κάνουμε για την ιστορία του Οσίου Θεοδόρου στις 30 Ιουλίου εδώ έξω στο προάβλιο. Ο βίος του Οσίου Θεοδόρου υπάρχει σε δύο χειρόγραφα, ένα στη Μονή Ιβύρων στο Άγιον Όρος και άλλο ένα στα Ιεροσόλυμα, επιδιώκουμε και από αυτά να πάρουμε αντίγραφο. Αλλά ο Όσιος Θεόδωρος, προστάτης των Κυθύρων, προστάτευσε και αργότερα σε όλη τη διάρκεια κατά καιρούς τους ντόπιους και φτάνουμε σε πρόσφατα γεγονότα, στα 1965, όταν ήρθαν οι Ολλανδοί με τον Βόξμαν και ιδρύουν εδώ δασικό φυτώριο, οπότε δίνεται εργασία σε πάρα πολλούς ανθρώπους που εκείνο τον καιρό αναγκάζονταν να φεύγουν προς το εξωτερικό για να βρουν εργασία. Αργότερα πάλι, πολύ αργότερα, στα χρόνια τα δικά μας, στο 2010, ο Όσιος Θεόδωρος προσφέρει το οικόπεδο στο οποίο κτίζεται το σύγχρονο νοσοκομείο. Λοιπόν, με όλα αυτά που σε συντομία σας είπα, βλέπετε τη συνεχή παρουσία του Οσίου και την προσφορά του στα των Κυθυρίων και πόσο σημαντικό είναι να αναδειχθεί, γιατί έχει καταληφθεί τα τελευταία χρόνια ο Όσιος, να αναδειχθεί το μοναστήρι και να αποκτήσει τη λαμπρότητα που του χρειάζεται.
Είναι σύντομα αυτά, ελάτε στις 30 Ιουλίου το βράδυ να ακούσετε πολύ πολύ περισσότερα εμπεριστατωμένα με όλες τις πηγές, με αδιάσυστα ντοκουμέντα και ως τότε να είμαστε καλά, χρόνια πολλά και να είμαστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχείς να τιμούμε τον Άγιό μας.